Και όπου υπάρχει καπνός τι λένε? Πόπο ντουμάνι, υπάρχει φωτιά. Ο κόσμος ήταν δικός του. Για λίγο. Για πολύ λίγο. Κάποιος μπουκάρισε στο σπίτι και εσείς τον καθαρίσατε. Σκότωσα τον αδερφό του. Μετά φορτώσατε το πτώμα στο τζιπ. Τι να κάνω, πού να το πάω? Πού θα το πάμε? Σκοπό να το ξεφορτωθείτε, αλλά δεν προλάβατε. Τι δουλειά έχει το γυναικείο να σας έρθει το αυτοκίνητό σου, φράζω. Και τι έγινε το crash? Σε μια νύχτα άλλαξαν τα πάντα. Τι? Πότε έγινες? Εγώ θα επισκέπτομαι συχνά το Θράσο για να παρακολουθώ από κοντά την πορεία της υγείας του. Είτε σας αρέσει είτε όχι, έχω το 5%. Να επιθυμάνω ότι έχει δίκιο. Ναι, αφεντικό μας θα συμβεί. Μίλα ρε χέστη. Χέθε εγώ. Λοιπόν, αφεντικό μας είναι ο Θράθος. Αλλά, μέχρι να γίνει καλά, στο πόδι του είναι η θελβή. Όσο την γλύφεις, τόσο την ζήνεις, τα περιθώρια να σε εκμεταλλεύεται. Και άμα στη θες για αφεντική, να χάρισμά σου. Μπροστά μου όμως δεν θα τους ξαναδώσεις τέτοιο δικαίωμα, εξηγηθήκαμε. Βαρέθηκα τις ελεημοσύνες και συχάθηκα τους άντρες. Με προδώσατε όλοι. Κατέβασε το όπλο. Φέτος. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χειρότερο από αυτό που νομίζεις. Πες με τη δουλίτσα σου. Η φαμίλια έρχεται με άγριες διαθέσεις. Είναι τα διαμάτια μου, σκατόχερε. Θα κάνω τα μυαλά του τα πεθαρία. Τι θες εσύ εδώ? Αν τον ήθελα, θα τον είχα πάρει. Πρέπει να προετοιμαστείτε για ένα μεγάλο σοκ. Κρατήστε την ψυχή. Και ακόμα δεν είδατε τίποτα. Μαύρα μεσάνυχτα επιστρέφουν πιο μαύρα από ποτέ. Να κάνω φραπεδάκια. Κάνε. Και εγώ θα σκεφτώ πως θα βγάλουμε δύο ποντίκια από το σπίτι. Τον Οκτώβριο στο Μέγκα. Με κοιτάς, Έφη, δεν έχω χειρότερο.